Καλό μεσημέρι, φίλοι μου. Παρασκευή σήμερα, τελευταία ημέρα της εβδομάδας και τα θέματα είναι τόσα πολλά και ελπίζουμε να προλάβουμε και κάποια παλιά ρεπορτάζ που κατά τη διάρκεια της εβδομάδας δυστυχώς δεν προλάβαμε να σας τα δείξουμε. Θα ήθελα να ξεκινούσαμε γκρίνια σήμερα και να καυτηριάσουμε λίγο το θέμα με την ηχορύπανση, ειδικά στο νησί της Καλύμνου και μια και ξεκινάει η τουριστική περίοδος, αλλά δεν μας το επιτρέπει ο χρόνος. Από την επόμενη εβδομάδα όμως θα το σχολιάσουμε γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο δημιουργεί προβλήματα και υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα. Ειδικά στις τουριστικές περιοχές. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την ενημέρωσή σας. Να πούμε ότι τη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη στο Δημαρχείο. Μετά τη συνάντησή του με τον Γιάννη Μπουτάρη, ο Πρωθυπουργός έστειλε μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Δεν πρόκειται για ένα τυχαίο και μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για μια σχεδιασμένη και οργανωμένη επίθεση, τόνισε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη στο Δημαρχείο. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεων, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε τη στήριξή του στην υποψηφιότητα του Γιάννη Μπουτάρη για το Δήμο της Θεσσαλονίκης. Να συνεχίσουμε και να πούμε ότι σημαντικές αλλαγές θα υπάρξουν από σήμερα 25 Μαΐου στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, ο οποίος αφορά τη συλλογή, χρήση και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων. Στόχος είναι η εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων, προκειμένου οι 250 εκατομμύρια καθημερινοί χρήστες του διαδικτύου στην Ευρώπη και γενικότερα οι πολίτες να ελέγχουν καλύτερα τα online δεδομένα του προσωπικού τους χαρακτήρα, τα οποία άλλοι συνήθως μοιράζονται, συλλέγουν και μοιράζονται με τρίτους. Οι νέοι κανόνες για την προστασία της ιδιωτικότητας θα είναι οι αυστηρότεροι στον κόσμο και προβλέπουν βαριές ποινές για τις εταιρείες που θα τις παραβιάσουν. Το πρόστιμο μπορεί να φτάσει το 4% των ετησίων εσόδων μιας εταιρείας, δηλαδή περίπου 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια στην περίπτωση του Facebook. Οι ίδιοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων των πολιτών και καταναλωτών θα ισχύουν για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και αν βρίσκεται η έδρα τους. Αυτά όσον αφορά την γενικότερη καθιερωμένη ενημέρωσή σας που κάνουμε πάντα στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Να πάμε τώρα να δούμε σε δύο μέρη την ημερίδα που έγινε από την Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου και είχε να κάνει με το νέο Leader. Ένα πρόγραμμα που έχει πολύ ενδιαφέρον για όσους θέλουν να χρηματοδοτηθούν. Είναι δυνητικοί επενδυτές δηλαδή. Θα ξεκινήσουμε την τοποθέτηση με το καλωσόρισμα μάλλον του Δημάρχου Καλυμνίων του κ. Γαλουζή και στη συνέχεια θα ακούσουμε την κυρία Ρένα Παυλάκη, η οποία είναι η διευθύνουσα σύμβουλος της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου. Και μετά θα προχωρήσουμε και σε άλλα τεχνικά θέματα. Πάμε να δούμε το πρώτο μέρος. Το τάδε έργο, λοιπόν, το τάδε κατάστημα ή όποια ιδέα τέλος πάντων έχει κάποιος επιχειρηματίας μπορεί να υλοποιηθεί και μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσα από το πρόγραμμα του Leader. Νομίζω ότι όλα αυτά μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις, να δώσουμε απαντήσεις σήμερα, καθώς πάνω απ' όλα να ανοίξουμε και ένα διάβολο επικοινωνίας άμεσα με τους υπεύθυνους της από κάτω και της αντιεχειριστική αρχή. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να έχουμε πιο άμεση επαφή και να ανταποκριθεί πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά στον οποιονδήποτε επιχειρηματία από το κεντρικό κράτος των Αθηνών. Λοιπόν, σας καλωσορίζω ο Γιάννη Μπουτάρη και ευχαριστώ για εσάς. Καλησπέρα σας. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερος χαρούμενη ευτυχής που είμαι εδώ στην Καλύμνο, με την οποία μας συνδέουν ιδιαίτερες δεσμοί εμένα προσωπικά και πολύ στενές και δυνατές φιλίες με πάρα πολλούς ανθρώπους. Το ότι δεν έχουμε πολύ συχνά δεν σημαίνει τίποτα. Νομίζω είναι γνωστό ότι έχω μια προϊστορία όσον αφορά το νησί εδώ και το όλο που ιδιαίτερος. Είμαι εδώ με την ιδιότητα βεβαίως της Διευθύνουσας Συμβούλης της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου. Εγώ θα αποφύγω τον πειρασμό να πω σε τεχνικά θέματα. Αυτά καταλληλότερος να τα συζητήσει, να σας ενημερώσει και να απαντήσει ερωτήσεις είναι ο κύριος Ζήφος. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ξεκινάμε αυτή την εκστρατεία ενημέρωσης για το καινούργιο πρόγραμμα του CLLT Leader από εδώ από την Καλύμνο. Αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι είναι ένα νησί το οποίο έχει εξαιρετικές δυνατότητες και πάρα πολλές δυνατότητες που πρέπει με κάθε τρόπο να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν. Δεν λέω να εξαντληθούν γιατί φαντάζομαι ότι είναι ανεξάντλητες. Είμαστε εδώ λοιπόν για να δώσουμε αυτή την ενημέρωση σχετικά με την, όχι μόνο με την πρώτη πρόσκληση του προγράμματος που έχει βγει στον αέρα και αφορά τα δημόσια έργα, αλλά για το σύνολο του προγράμματος, για τις προσκλήσεις που θα βγουν και το επόμενο διάστημα.
Αυτή η πρώτη πρόσκληση, όσον αφορά τα δημόσια έργα, αναφέρεται δηλαδή στην τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς κτλ. Το μεγαλύτερο μέρος όμως έχει να κάνει με τους ιδιώτες. Ο στόχος είναι οι πόροι του προγράμματος να κατευθυνθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Και νομίζω ότι είναι προφανές ότι σε εποχές κρίσης κλιματοδοτικά εργαλεία όπως αυτά είναι εξαιρετικά χρήσιμα και πρέπει να εξαντλήσουμε όλοι μας, ο καθένας από την πλευρά του, από την ιδιότητά του, από το μερίδιο ευθύνης που τον αναλογεί, κάθε δυνατότητα για την μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους. Το πρόγραμμα στο σύνολό του είναι περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, είναι από τα μεγαλύτερα στη χώρα, είναι το έκτο μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Κατέστη δυνατό αυτό γιατί έγινε μια εξαιρετική δουλειά από πλευρά τη ΑΜΔΟ, η οποία για 20 και πλέον χρόνια έχει πάρα πολύ μεγάλη τεχνογνωσία πλέον και αξιοπιστία. Είναι από τις ισχυρότερες και τις καλύτερες, και δεν το λέω περί αυτολογώντας, αυτό είναι αντικειμενικά μετρήσιμο, αναπτυξιακές ολόκληρη τη χώρα. Η ΑΜΔΟ λοιπόν έκανε την, κατάρτισε την πρόταση αυτή, η οποία τελικώς και εγκρίθηκε και φέρνει στα Δωδεκάνησα, στα νησιά της Δωδεκανήσου, πλην του αστικού ιστού της πόλης της Ρόδου, που εδώ είναι η μόνη περιοχή, αν θέλετε, που εξαιρείται, εκτός των άλλων βράσεων, θα σας τα πει ο Ζήφος στη συνέχεια, έχουν πρόσβαση όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου να αξιοποιήσουν αυτά τα χρήματα. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, και εδώ είναι πάντοτε ανοιχτοί οι συνεργάτες μας, να συνεργαστούμε όλοι μαζί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, ακούσαμε και την κυρία Παυλάκη. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Ζήφο, ο οποίος είναι ο διευθυντής της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου, να μας αναπτύσσει τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράμματος, του νέου Leader CLLD, όπως μας το είπαν και όπως λέγεται βέβαια, και θα επανέλθουμε. Καλησπέρα σας. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην Κάλυνο. Από το 1999 που είμαστε στην Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου, είναι από τα αγαπημένα μας μέρη. Όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί υπάρχει πάντα μια δραστηριότητα επιχειρηματική και στα προγράμματα ανταποκρίνεστε πάντα σχεδόν σε όλους τους τομείς που προκυρήσουν. Μια εισαγωγή πάντα κάνουμε για το τι είναι η ΑΝΔΟ. Η ΑΝΔΟ είναι μια εταιρεία της αυτοδιοίκησης. Είναι μια πολυμετοχική εταιρεία. Δεν είμαστε ιδιώτες δηλαδή που ψάχνουμε πελατεία. Είμαστε μια εταιρεία της αυτοδιοίκησης και των φορέων του νομού. Μέτοχοι μας εκτός από την περιφέρεια, τους Δήμους, είναι και το Επιμελητήριο, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, το Εμπορικό Επιμελητήριο, ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και ένας αγροτικός συνεταιρισμός. Άρα μιλάμε για μια σύμπραξη δυνάμεων φορέων του νομού. Και καταστατικός μας σκοπός είναι η διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η υποστήριξη των μικρών Δήμων του νομού. Στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι τα τελευταία χρόνια πολύ γνωστό το πρόγραμμα Leader, το οποίο υλοποιούμε και το οποίο 20 και πλέον χρόνια δίνει ενέσεις και χρηματοδοτήσεις στις περιοχές και ειδικά στα Δωδεκάνησα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ο Δήμαρχος βέβαια είναι και αντιπρόεδρος της ΑΝΔΟ, παραλείψα να το πούμε αυτό. Πάντα υπάρχει μια ισχυρή παρουσία της Καλύμνου μέσα στο Συμβούλιο και ο προηγούμενος Δήμαρχος. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα, για πρώτη φορά κεντρικά στρατηγικά ήρθε το Υπουργείο και προκήρυξε το πρόγραμμα Leader ως πολυταμιακό. Αναγκαστικά θα πρέπει να πούμε σε κάποια τεχνικά θέματα, αλλά ως εισαγωγή θα πρέπει να σας τα πω για να πάει ομαλά η κουβέντα μας μετά και να καταλήξουμε στα ερωτήματα. Ως πολυταμιακό πρόγραμμα πια έχει πόρους και από το Αλίας, έχει πόρους και από το Γεωργικό Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγγλίας δηλαδή, και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο. Άρα οι δράσεις πια, οι περιοχές και οι δράσεις είναι, ταυτίζονται. Ενώ σας θυμίζω την προηγούμενη προγραμματική περίοδο θα έπρεπε να ξεχωρίσουμε τις περιοχές και να πούμε ότι αυτό είναι Leader Αγγλίας, αυτό είναι Leader Γεωργίας. Τώρα πια είναι ένα. Το κομμάτι το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα και το κομμάτι το οποίο τρέχει πιο γρήγορα, δυστυχώς για την Κάλυνο και δυστυχώς και για την αλλιευτική κοινότητα γενικά, είναι το πρόγραμμα της αγροτικής ανάπτυξης, δηλαδή το κομμάτι του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου, το οποίο λόγω, τέλος πάντων, πολλή ιδεολογία, βασικότερος είναι υποστελέχωσης των υπηρεσιών του Αλίας, έχει τρέξει το Γεωργίας πιο γρήγορα και κατάφερε να είναι σε ένα προχωρημένο στάδιο και να είμαστε εμείς σε θέση να μπορούμε να προκηρύξουμε ένα κομμάτι.
Άρα, αφήνουμε στην άκρη το κομμάτι του αλληλείας, το οποίο θα το συζητήσουμε βεβαίως αργότερα, γιατί σας αφορά, και μιλάμε για το πρόγραμμα προοπτικής ανάπτυξης στο LIDE που λέγεται πια CLLT. Αυτό το πρόγραμμα προοπτικής ανάπτυξης πάλι έχει δύο μεγάλα κομμάτια μέσα, τα επιχειρηματικά και τα μη επιχειρηματικά. Ό,τι αφορά τα επιχειρηματικά είναι αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι, νέες επενδύσεις, επιχειρηματικότητα, σε διάφορους τομείς της οικονομίας, θα τα πούμε αναλυτικά. Σε ό,τι αφορά τα μη επιχειρηματικά, είναι τα έργα που μπορούν να υλοποιηθούν με δικαιούχους τους Δήμους, αλλά και φορείς του δημόσιου τομέα, αστικές και κερδοσκοπικές εταιρείες, ακόμα και φυσικά οι νομικά πρόσωπα, αλλά δεν έχουν στόχο την επιχειρηματικότητα. Θα πρέπει δηλαδή να είναι έργα και πράξεις τα οποία είναι ανοιχτά προς το κοινό, δεν παράγουν έσοδα και έχουν στόχο, ας πούμε, την κοινοφέλεια. Αυτό το κομμάτι του προγράμματος, αναλυτικά θα το πούμε και αυτό όταν αναλύσουμε τις δράσεις σε λίγο, είναι ήδη στον αέρα. Έχει προκηρυχθεί από την Παρασκευή, την προηγούμενη Παρασκευή, και έχει καταληκτική ημερομηνία 19 Ιουλίου. Υπάρχει μέσα στο site της εταιρείας και στο site του ΕΣΠΑ και στο site του Αγροτική Ανάπτυξη η πρόσκληση της αναπτυξιακής δωδεκανήσου για όλους τους φορείς που μπορούν να ενταχθούν τους υποψήφιους δικαιούχους και πρόσκληση έχει σταλεί και στο Δήμο βέβαια, αλλά όπως σας είπα μπορούν και άλλα νομικά πρόσωπα να υποβάλλουν προτάσεις. Σύλλογοι, αστικές και κερδοσκοπικές εταιρείες, επιχειρήσεις στον ΟΤΑ, ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και ιδιώτες ενδεχομένως σε μία δράση που αφορά μνημεία αγροτικής κληρονομιάς. Αν κάποιος ιδιώτης δηλαδή έχει στην κατοχή του ένα παλιό ελαιοτριβείο ή κάτι που έχει σχεδόν ένα παλιό μήλο, θα μπορεί για επιδειπτικούς σκοπούς και όχι για να δημιουργήσει επιχείρηση να επιδοτηθεί από αυτή την πρόσκληση των έργων δημόσιου χαρακτήρα. Αυτό όλο ήταν η εισαγωγή. Τώρα θα πρέπει να ξεκινήσεις εξυγχρονισμούς ή επεκτάσεις επιχειρήσεων που έχουν ως πρώτη ύλη αγροτική παραγωγή και ως μεταποιημένο προϊόν είτε αγροτικό είτε μη αγροτικό. Υπάρχει μια διαφοροποίηση δηλαδή στο τι είναι το προϊόν, αλλά γενικά για να μην το μπερδέψουμε δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές. Εδώ πέρα μπορούν να μπουν διάφορα προϊόντα σε διάφορους τομείς που θα πρέπει να έχουμε εξασφαλισμένη την πρώτη ύλη βέβαια. Οι τομείς είναι κρέας, πουλενικά κουνέλια, γάλα, αυγά, μελισσοκομεία, ζωοτροφές, δημητριακά, ίνος, ομπολοκυπευτικά, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, ξύδι, και πιο σε μεγαλύτερη, σε άλλη επεξεργασία, σε μη γεωργικά προϊόντα, μπορούν να έχουν ζυθοποιίες, επεξεργασία προϊόντων κυψέλης, αποστάγματα, γεωργικά προϊόντα για την παραγωγή προϊόντων διατροφής, σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, χυμούς και διάφορα και γενικά ό,τι έχει πρώτη ύλη αγροτικό προϊόν. Εδώ πέρα τα ποσοστά ενίσχυσης είναι πολύ ψηλά. Είναι από 65 μέχρι 75%. Ειδικά στα προϊόντα που παράγονται από αγροτικό σε αγροτικό, το ποσοστό ενίσχυσης είναι 75%. Είναι βασική προτεραιότητα η αγροδιατροφή και εθνικά και περιφερειακά και αναγκαστικά και εμείς την υιοθετήσαμε στο τοπικό μας πρόγραμμα. Άρα, μιλάμε για επενδύσεις, επαναλαμβάνω, ιδρύσεις, εξυγχρονισμούς ή επεκτάσεις. Το μάξιμο του προϋπολογισμού κάθε πρόταση μπορεί να είναι 600.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης είναι 75% αν το προϊόν που προκύπτει είναι γεωργικό ή το προϊόν που προκύπτει δεν είναι γεωργικό είναι 65%. Μέσα στο πρόγραμμα, όταν έχει θέμα κάποιος να ασχοληθεί, υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες με βάση κανονισμίες. Εδώ πέρα έχουμε επενδύσεις όπως είναι τα τοπία ή τα ζαχαροπλαστεία, δηλαδή έχουμε την πρώτη μεταποίηση και εμείς κάνουμε μια δεύτερη μεταποίηση για είδη διατροφής πάλι ή για μικρές βιοτεχνίες ή οικοτεχνίες, όπου εκεί πέρα μπορούν οποιοδήποτε έχει να κάνει το δευτερογενή τομέα, ξυλουργία για παράδειγμα,
αλουμινάδες, ό,τι έχει να κάνει με μια παραγωγική επένδυση πάλι. Αυτά όσον αφορά τον νέο leader φίλη μας και θα πάμε τώρα σε ένα προσκεκλημένο μας που σας έχουμε έκπληξη. Είναι εδώ στο στούντιό μας ο κύριος Δημοσθένης Δόγκας, ο οποίος είναι πολιτευτής περιφέρειας Αττικής και επικεφαλής δημοτικής παράταξης Δημοτική Βούληση. Είναι όμως και ένα αυτοπρόσκοπος και αγαπάει πάρα πολύ την αυτοσύνη. Είναι λοιπόν στο στούντιό μας σήμερα για να μας μιλήσει γύρω από αυτό και γύρω από τις προσπάθειες που γίνονται για να έτσι προχωρήσει, να αναδειχθεί να πω η ιστορία της ναυτοσύνης, να πω η παράδοση μας, κύριε Δόγκα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε. Ναι, είναι η αναβίωση της παραδοσιακής ναυτικής τέχνης και μέσα από αυτό της ναυτοσύνης και όλης της διάσωσης της άειλης κληρονομιάς, όπως λέμε, των ναυτικών επαγγελμάτων, αλλά κατ' επέκταση και διαφόρων άλλων επαγγελμάτων που μπορούν και στην περιφέρεια αλλά και στην κεντρική Ελλάδα να αναβιώσουν. Mm-hmm. Το γεγονός ότι είστε ναυτοπρόσκοπος είναι αυτό που έτσι σας ευαισθητοποίησε. Φαντάζομαι θα ασχοληθήκατε από μικρή ηλικία με αυτό. Να ασχοληθείτε με αυτό, γιατί είναι λίγο, θα ακούγεται λίγο περίεργο όταν λέμε από τη μια είστε πολιτικός και ασχολείστε με την πολιτική, mm-hmm. ταυτόχρονα να αγαπάτε και να δίνετε τα πάντα και γι' αυτό, δηλαδή για την παράδοση. Είναι περίεργο το να μην θεωρείται αυτονόητο ένας πολιτικός να αγαπάει οποιαδήποτε μορφή επαγγέλματος και τέχνης η οποία μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα και η οποία έχει αναδείξει την Ελλάδα ανά τους αιώνας σε όλο το παγκόσμιο γίγνεσθε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όντως ξεκίνησα από πάρα πολύ μικρός, από 6 χρονών τους ναυτοπροσκόπους. Είμαι κυβερνήτης ναυτοπροσκοπικού σκάφους και εκπαιδευτής κυβερνητών και προσπαθούμε μέσα από αυτό να μάθουμε στα παιδιά στην ψυχολογία και στην ετοιμότητα του τσούρμου ή του πληρώματος, όπως λέμε, που βοηθάει πάρα πολύ στην ομαδική δουλειά και στην ομαδική και επεξεργασία των δεδομένων. Μέσα από αυτό λοιπόν ασχολήθηκα με το Classic Yacht Race των Σπετσών, στο οποίο γίνονται όλες οι ρεγκάτες κτλ. Και υπάρχουν πολύ μεγάλοι αγώνες παραδοσιακών σκαφών. Είμαι μέλος του ΠΡΟΤΕΑ, που είναι ένα αυταθλητικός όμιλος για τη διάσωση των παραδοσιακών σκαφών στη Χαλκίδα, και είναι και το επίσημο link της European Maritime Heritage, όπου είναι η ύπατη αρμοστία της διάσωση των παραδοσιακών σκαφών στην Ευρώπη, μάλιστα, αλλά εδώ στην Ελλάδα. Μέσω του ΠΡΟΤΕΑ, λοιπόν, προχωρήσατε και στην κατασκευή, δημιουργία, να το πω, του Μέδων Πλειώνης. Ναι, βεβαίως. Και με τον κύριο τον Νίκο τον Βλαβιανό, ο οποίος είναι και ο ίδιος από τους πάρα πολύ καλούς ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται πάνω στην ναυτική τέχνη και στη διάσωσή της. Είναι ναυπηγός βεβαίως στο επάγγελμα και μέσα από την αγάπη μας για τη θάλασσα έγινε μια πολύ μεγάλη έρευνα γύρω στα 2,5 με 3 χρόνια για το πώς κατασκευάζεται ένα σκάφος. Το σκάφος που είπαμε, το Μέδων Πλειών, είναι ένα σκάφος το οποίο είναι τσερνίκι στη γάστρα του, δηλαδή το κάτω μέρος, σακολεύα η στιοφορία του και σαν συνδυασμός έχει να γίνει γύρω στα 120 χρόνια να κατασκευάσει τέτοιο σκάφος. Δυστυχώς χάνονται οι τεχνικές με τις οποίες φτιάχνονται τα ξύλα, γιατί επεξεργαστήκαμε ξύλα από κορμούς ολόκληρους. Θα σας στείλουμε σε κάποια στιγμή να κάνετε και ένα ρεπορτάζ με φωτογραφικό υλικό από κορμούς ολόκληρους, μέχρι που φτιάχτηκε ένα κανονικό σκάφος το οποίο είναι μπιμπελό πλέον και θα κοσμεί τις θάλασσες. Θα δείξουμε κάποια στιγμή ένα βιντεάκι με την καθέλκυσή του. Ωραία, θα το καταλάβει αυτό. Σήμερα ο κόσμος δεν προλαβαίνουμε, αλλά θα επανέλθουμε στο θέμα. Είναι ενδιαφέρον, είναι γιατί όντως πραγματικά και η Κάλυμνος και όλα τα Δωδεκάνησα και γενικότερα η νησιωτική Ελλάδα θα μπορούσε πραγματικά να έχει ένα εμπόριο πάνω σε αυτό το πράγμα, το οποίο να είναι ειλικρινές, να είναι αντιπροσωπευτικό της ελληνικής ναυτοσύνης και του ελληνικού, από το ελληνικό μεράκι, ας πούμε. Γιατί αυτό το πράγμα χρειάζεται σαν αυπήγηση πάρα πολύ μεράκι από τους ανθρώπους οι οποίοι το κάνουν. Είναι και καραβομαραγκοί και ναυπηγοί και με σεβασμό στην ναυτική τέχνη μπορούν να γίνουν προϊόντα, δηλαδή σκάφη, τα οποία τελικά να μην ξεπουλάμε νησιά, να μην ξεπουλάμε οικόπεδα θαλάσσια κτλ. Και πετρέλαιο, αλλά να δίνουμε πραγματικά προϊόντα τα οποία είναι φτιαγμένα από τους ανθρώπους και πηγαίνουν σε όλο τον κόσμο, απευθύνονται στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Και στο κομμάτι του τουρισμού θα μπορούσε να αξιοποιηθεί κάτι τέτοιο. Στο κομμάτι του τουρισμού, βεβαίως, ναι, γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτού του είδους τα σκάφη σαν ημεροκάραβα. Πολύ περισσότερο το χειμώνα, γιατί λέει κάποιος, εντάξει, το καλοκαίρι το χρησιμοποιώ σαν ημεροκάραβο και τι το κάνω το χειμώνα, το αφήνω και σαπίζει. Εμείς θα το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε μεταφορά με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα διαφόρων προϊόντων. Υπάρχουν πολύ μεγάλα σκάφη, τρικάταρτα, τετρακάταρτα, ξύλινα, τα οποία περνάνε από τη Μεσόγειο, μαζεύουν προϊόντα mm-hmm. από κάθε χώρα, όπως και από την Ελλάδα, και τα πηγαίνουν στην Αμερική με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Είναι μια πολύ μεγάλη αγορά αυτή τη στιγμή η οποία ανοίγεται μπροστά μας και αν πραγματικά κάποιος το σκεφτεί, μπορεί να βάλει το σκάφος, το παραδοσιακό, ακόμα και τα καΐκια, να μεταφέρουν τέτοιου είδους προϊόντα, τα οποία δεν είναι άμεσα αναλώσιμα, είναι μακράς διάρκειας, και να μπορέσει να τους δώσει μια δυνατότητα και μια πνοή ακόμα και το χειμώνα να βγάλουν τα λεφτά τους. Μάλιστα. Πολύ αγάπη μιλάτε για όλο αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή. Φαίνεται ότι σας γεμίζει, είναι κάτι που σας γεμίζει. Ωστόσο, αυτό τώρα το Μέδων Πλειών το χρησιμοποιείτε για τη μεταφορά βιολογικών προϊόντων. Συγγνώμη, έχω διαβάσει. Θα ξεκινήσει έτσι, ναι, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην εξάρτηση, φτιάχνουμε τα πανιά του κτλ. Εντός των ημερών, λογικά μέσα στο μήνα, θα τελειώσει η κατασκευή του και έτσι θα το δούμε ίσως και φέτος στις θάλασσες και στα Δωδεκάνησα και εδώ να περνάει και να δίνει αυτό το χρώμα το διαφορετικό που θα έπρεπε να δίνουν τα ελληνικά τα σκάφη. Μάλιστα.
Μάλιστα. Το πέρασμά σας τώρα από Κάλυμνο με τι έχει να κάνει? Το πέρασμά μας από Κάλυμνο έχει να κάνει... Με αυτό το σκοπό, τη διάδοση δηλαδή της... Ναι, βεβαίως. Και το να δούμε ποια είναι η κατάσταση σχεδόν ένα χρόνο κιόλας μετά από τους σεισμούς κτλ. Γιατί είχαμε έρθει και πέρυσι, είχαμε μιλήσει σε μια αντίστοιχη εκπομπή εδώ στο κανάλι σας. Υπάρχει ενδιαφέρον για την περιφέρεια. Εγώ γενικότερα σαν Έλληνας περισσότερο και ασχολούμενος πλέον με τα κοινά, γιατί όπως είπαμε είμαι στην τοπική αυτοδιοίκηση, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να παίρνω ιδέες, προτάσεις και να κάνουμε επαφές για να δούμε πραγματικά τα προβλήματα τα οποία ενώνουν και τελικά όχι χωρίζουν τους Έλληνες. Mm-hmm. Μάλιστα, πολύ ωραία. Δεν ξέρω τώρα, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αν θέλατε κάτι άλλο να προσθέσετε, κάτι άλλο να συζητήσουμε γύρω από αυτή την προσπάθεια της διατήρησης, της παράδοσης των παλαιών αυτών σκαφών, της ναυτοσύνης γενικότερα. Αυτό που θα ήθελα πραγματικά να τονίσω και για τους τηλεθεατές, θα ήταν καλό και για τους Καλύμνιους, αλλά και για όλη την νησιωτική Ελλάδα, ότι πραγματικά μέσα από τέτοιου είδους προσπάθειες μπορεί να τονωθεί πάρα πολύ η εργασία, μπορούν να βρεθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας και στα Καρνάγια και σε διάφορα άλλα μέρη, γιατί χρειάζεται υλοτόμηση. Είναι πάρα πολλά τα επαγγέλματα τα οποία διασώζονται μαζί με την κατασκευή παραδοσιακών σκαφών. Και καλό είναι να έχουμε στο νου μας ότι τα παραδοσιακά επαγγέλματα είναι τα επαγγέλματα που οι ξένοι, όταν έρχονται σαν τουρίστες, θέλουν να βρούνε. Δηλαδή το να κατακλειστεί η Ελλάδα από Γερμανούς, από Γάλλους, από Άγγλους και να αγοράζουν οικόπεδα κτλ. Δεν βοηθάει στην τουριστική αξιοποίηση της Ελλάδας, γιατί όλοι αυτοί θέλουν να έρθουν και να δουν από την οικοκυρά, τη γιαγιά η οποία καθαρίζει τα φασολάκια στο πίσω μέρος, ναι, ας πούμε, της πλατείας. Ό,τι έχει να κάνει με παράδοση. Έχει να κάνει με την παράδοση και με τα εμπορεύματα και τα οποιαδήποτε καλλιεργήσιμα είδη τα οποία υπάρχουν στην Ήπεθρο. Αυτό θέλει ο τουρισμός. Θέλει να δει την πραγματική νότητα της Ελλάδας. Οπότε διακρίνω ότι εσείς το προτείνετε αυτό και ως επάγγελμα, να ασχοληθεί κάποιος επαγγελματικά. Βεβαίως. Είναι ίσως λίγο πιο δύσκολο. Το κάνουν οι διάφορες κυβερνήσεις που έχουν περάσει να φαίνεται πιο δύσκολο, προκειμένου να απαξιώνονται τέτοιου είδους ελληνικές πραγματικά προσπάθειες. Καλό είναι λοιπόν κάποιος, υπάρχουν και επιχορηγούμενα προγράμματα τα οποία υπάρχουν, να το ψάξει, να το κοιτάξει και όσο παραπάνω πιέζουμε σε ένα χώρο, τόσο παραπάνω ανοίγεται ο χώρος και για άλλους. Mm-hmm. Καλός ή κακός, αυτοί που είναι pioneers, που είναι πρωτοπόροι σε ένα χώρο, τρώνε μια κόντρα, αλλά μετά πραγματικά το αποτέλεσμα αξίζει. Μάλιστα, είμαστε βέβαιοι. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εδώ με τα Καρνάγια, όπως τα λέμε εμείς, mm-hmm, της Καλύμνου, είχατε κάποιες επαφές? Το συζητήσατε με ανθρώπους που πιθανόν να θέλουν να ξεκινήσουν από μόνοι τους να κατασκευάσουν κάτι, ιδιοκτήτες στα Καρνάγια. Στα Καρνάγια και στη συνέχεια... Ακόμα δεν έχουμε προλάβει. Είναι μέσα στο σκεπτικό μας αυτές τις δύο μέρες που θα κάτσουμε τουλάχιστον εδώ πέρα στην Καλύμνο να συναντηθούμε, να κάνουμε κάποιες επαφές. Ξέρουμε ότι η εύκολη ζωή, η εύκολη επιχειρηματική δράση των Καρνάγιων είναι αυτή που από τους εμπόρους, από τις Μοράβιες, από τα χρώματα κτλ. Προτάθηκε, ώστε βγήκαν κάποια παραδοσιακά κομμάτια του πώς επεξεργάζεται τα ξύλα, πώς επεξεργάζεται το όλο σκάφος κτλ. Πιστεύω ότι ο κόσμος και οι ίδιοι ιδιοκτήτες από τα Καρνάγια, αν καταλάβουν την αξία και την υπεραξία που δίνονται σε αυτά τα σκάφη, καταφύγουν ξανά σε τέτοιου είδους λύσεις και πρακτικές. Mm-hmm. Το πιστεύουμε αυτό. Αν και πιστεύω ότι Καλύμνοι περισσότερο με του δικού μας τύπου σκάφη, της δικής μας ναυτοσύνης ασχολούνται. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Υπάρχει εδώ ο κύριος Τρυπολίτης, ο οποίος έχει φτιάξει τον Αχταρμά, όπως λέμε εμείς. Ναι. Είναι ένα μίξ διαφόρων ειδών σκαφών. Ναι, που είναι το παλιό σφουγγαράδικο, ας το πούμε έτσι. Και θα το δείτε εδώ στην πλατεία μας, mm-hmm, αν κατέβετε. Το βράδυ είναι και φωτισμένο. Το έφτιαξαν γιατί ήθελαν να υπάρχει αυτό. Είναι η παράδοσή μας. Και οι επισκέπτες που έρχονται περνούν από εκεί, το βλέπουν, φωτογραφίζονται κλπ. Επίσης έχουν και μηδέν κόστος στα λιμανιάτικα. Όλα τα σκάφη τα οποία είναι παραδοσιακά, οπουδήποτε και να πάνε, είτε στην Ελλάδα είτε στη Μεσόγειο, δεν έχουν καθόλου κόστος για να μπορέσουν να λιμενιστούν. Μετράει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Παίρνουν και προγράμματα επιδοτούμενα. Υπάρχει ένα σκεπτικό το οποίο τα βοηθάει. Αν θελήσει κάποιος να κάνει μια σωστή δουλειά και να αναβιώσει την παραδοσιακή ναυτική τέχνη, πραγματικά υποβοηθείται από όλο τον κόσμο. Οπότε αντιλαμβάνομαι, έχετε ξεκινήσει μια εκστρατεία, να το πω έτσι. Κάπως έτσι, ναι. Αναβίωσης της παράδοσης και της ναυτοσύνης. Mm-hmm. Πολύ ωραία, να πούμε καλή δύναμη, να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε, όχι μόνο γιατί το αγαπάτε, αλλά γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και για μας, για την ιστορία μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ως λαός, να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε και θα τα πούμε. Με πρώτη ευκαιρία βεβαίως, ξανά θα τα πούμε. Να είστε καλά. Φίλοι μας, πρέπει να πάμε ολοταχώς σε διαφημίσεις. Mm-hmm.